τη 15η του αυτού μηνός Αυγούστου η κοίμηση της κυρίας Θεοτόκου. Τον Αύγουστο η Εκκλησία τιμά το τέλος της επιγείας ζωής της Παρθένου Μαρίας, το θάνατό της, την κοίμησή της, όπως είναι πια γνωστή και σε αυτή τη λέξη περικλείονται το όνειρο, η ευλογία, η ειρήνη, η ηρεμία και η χαρά. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τις συνθήκες της κοίμησης της Παναγίας μας, της μητέρας του Κυρίου. Διάφορες ιστορίες και διηγήσεις, γεμάτες αγάπη και τρυφερότητα, διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας από την εποχή της πρώτης Εκκλησίας. Με τη γιορτή της κοιμήσεως, η μνήμη και η αγάπη της Εκκλησίας επικεντρώνονται όχι στην ιστορικότητα και πραγματικότητα του γεγονότος, την ημέρα και τον τόπο όπου αυτή η μοναδική γυναίκα, η μητέρα όλων των μητέρων, συμπλήρωσε την επίγεια ζωή της. Όπου και όποτε και αν συνέβη, η Εκκλησία αντίθετα τονίζει την ουσία και το νόημα του θανάτου της, μνημονεύοντας το θάνατο αυτής της οποίας ο Υιός, σύμφωνα με τη χριστιανική μας πίστη, νίκησε το θάνατο, αναστήθηκε εκ των νεκρών και υποσχέθηκε σε εμάς την τελική ανάσταση και νίκη της αιώνιας ζωής. Ο θάνατός της ερμηνεύεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από την εικόνα της κοιμήσεως που τοποθετείται στα προσκυνητάρια των εκκλησιών. Η μητέρα του Θεού έχει πεθάνει και βρίσκεται εξαπλωμένη στο νεκροκρέβατο. Οι Απόστολοι του Χριστού είναι συγκεντρωμένοι γύρω της και πάνω ψηλά, στο κέντρο βρίσκεται ο Χριστός, ο οποίος κρατά στα χέρια του τη μητέρα του, ζωντανή και αιώνια ενωμένη μαζί του. Εδώ βλέπουμε μαζί το θάνατο και αυτό που ξεπεράστηκε με το συγκεκριμένο θάνατο της Θεοτόκου. Όχι το διχασμό, αλλά την ένωση. Όχι τη λύπη, αλλά τη χαρά. Και κυρίως όχι το θάνατο, αλλά τη ζωή. Εν τη γεννήσει την Παρθενία νεφύλαξας. Εν τη κοιμήσει των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκη. Ψάλλει η Εκκλησία ταινίζοντας αυτή την εικόνα. Έρχονται στο μυαλό τα λόγια του βαθύτερου και πιο ωραίου ύμνου που απευθύνεται στη Θεοτόκο. Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Το φως που εκχύνεται από την κοίμηση προέρχεται ακριβώς από αυτή την ατελεύτητη μυστική ημέρα. Μελετώντας αυτό το θάνατο και βλέποντας αυτό το νεκροκρέβατο, καταλαβαίνουμε ότι πλέον δεν υπάρχει θάνατος. Ότι το γεγονός του θανάτου ενός προσώπου έγινε γεγονός ζωής. Είσοδος εκεί που βασιλεύει η ζωή. Για αιώνες η Εκκλησία ταινίζει και εμπνέεται από το θάνατο εκείνης που στάθηκε η μητέρα του Ιησού, που έδωσε ζωή στο σωτήρα και λυτρωτή μας, που έδωσε τον εαυτό της ολοκληρωτικά σε εκείνον μέχρι το τέλος, μένοντας μόνη κάτω από το σταυρό. Μελετώντας την κοίμησή της, η Εκκλησία ανακαλύπτει και βιώνει το θάνατο όχι πλέον ως φόβο και τρόμο και τέλος, αλλά λαμπρή και αυθεντική αναστάσιμη χαρά. Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήση σου νέκρωσης άφθορος. Εδώ σε ένα από τους πρώτους ύμνους του όρθρου της γιορτής βλέπουμε να εκφράζεται η ουσία αυτής της χαράς. Νέκρωσης άφθορος. Ποιο είναι όμως το νόημα αυτής της αντίθεσης των λέξεων? Κατά την κοίμηση της κυρίας Θεοτόκου αποκαλύπτεται σε εμάς και γίνεται δική μας χαρά όλο το εφρόσινο μυστήριο αυτού του θανάτου, διότι η Παναγία η Παρθένος Μαρία είναι μία από εμάς. Αν ο θάνατος είναι ο φόβος και η θλίψη του χωρισμού, η κάθοδος στην απέσια μοναξιά και το σκοτάδι, τότε τίποτα από όλα αυτά δεν συναντούμε στο θάνατο της Παναγίας, αφού η κοίμησή της, όπως ολόκληρη η ζωή της, ήταν συνάντηση, αγάπη, κίνηση προς το αμάραντο και άδυτο φως της αιωνιότητος και είσοδος μέσα σε αυτό. Η τελεία αγάπη έξω βάλλην των φόβων, γράφει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Συνεπώς δεν υπάρχει φόβος στην άφθορο και αθάνατο κοίμηση της κυρίας Θεοτόκου. Εδώ ο θάνατος κατέρευσε εκ των ένδων, απαλλάχθηκε από όλα αυτά. Ο ίδιος ο θάνατος μετατρέπεται σε θρίαμβο ζωής. Στη λάμψη αυτού του ασυγκρίτου εορτίου φωτός, σε αυτές τις αυγουστιάτικες ημέρες, που ο φυσικός κόσμος φθάνει στο αποκορύφωμα της ομορφιάς του και γίνεται ύμνος δοξολογίας και ελπίδας, σημείο του ερχομού ενός άλλου κόσμου, αντιχούν τα λόγια από τους ύμνους της κοίμησης. Νενίκυνται της φύσεως η όριεν σύ, παρθένε άχαντε, παρθενεύει γάρ τόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζεις αΐ Θεοτό και την κληρονομία σου. Ο θάνατος δεν είναι πια θάνατος. Ο θάνατος καταβγάζεται από την αιωνιότητα και την αθανασία. Ο θάνατος δεν είναι πια διχασμός, αλλά ένωση. Όχι λύπη, αλλά χαρά. Όχι ήττα, αλλά νίκη.
Αυτό λοιπόν γιορτάζουμε την ημέρα της κοιμήσεως της Παναχράντου Μητέρας. Αληθινή προτύπωση και πρόγευση και σκήρυγμα χαράς για την ανατολή της μυστικής και ατελεύθητης ημέρας. Τες της Κυρίας Θεοτόκου Πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Εν τη γεννήσει την παρθενία εφυλάξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων ουκ ατέλειπες Θεοτόκε με και τες πρεσβείες τες